Η στιγμή που συνειδητοποίησα, κατάλαβα, ένιωσα το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε με το πλαστικό ήταν όταν έγινα πατέρας. Ξέρετε, φόρτωνα την οικογένεια στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε για μπάνιο. Βέβαια, αυτό ήταν σαν μετακόμιση, γιατί ένα παιδί χρειάζεται διάφορα πράγματα. Πηγαίναμε για μπάνιο λοιπόν, φτάναμε εκεί, κατέβαινα κάτω, πήγαινα στην παραλία, γιατί το παιδί ήθελε 2-3 τετραγωνικά άμμου για να παίξει καθαρά. Έβρισκα μια σακούλα πεταμένη από το προηγούμενο και μάζευα. Το κυπελάκι του καφέ, το πιατάκι, το πλαστικό το πιρουνάκι, την πλαστική τη σαγιονάρα, το πλαστικό το παιχνίδι που δεν ήθελε. Συνειδητοποίησα τότε ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά στην Ελλάδα, αλλά πλαστικά πολλά πεταμένα υπάρχουν. Και αυτό που έκανα και εκείνο το καλοκαίρι και το επόμενο και για πάρα πολλά καλοκαίρια μπροστά ήταν σε όποια παραλία και να πήγαινα, μάζευα τα πλαστικά. Να μπορεί να παίξει ο Βασίλης μου. Βέβαια, ο Βασίλης μου μεγάλωσε, πάει σε άλλες παραλίες, παίζει με άλλους ανθρώπους και καλά κάνει. Αλλά εγώ συνεχίζω να το κάνω με τη γυναίκα μου αυτό. Και όταν καθαρίζουμε μια παραλία, μετά κοιτάμε δεξιά-αριστερά, μην έρθει ο Βασίλης να τον πάρουμε αγκαλιά να μπούμε στη θάλασσα. Δεν έρχεται, αλλά δεν πειράζει. Να παίζουν τα άλλα τα παιδιά. Εμένα μου φτάνει, μου περισσεύει. Και αν καμιά φορά πάμε σε καμιά παραλία και δεν έχει πολλά σκουπίδια, λέμε κάτι μας λείπει. Ξέρετε κάτι. Μπορούμε και χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης.